αποκαλυπτικός για μια σειρά από ζητήματα ήταν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σε συνέντευξή του στην τηλεόραση Best. Ο κύριος Νίκας αρχικά για το σκηνικό έντασης που διαμορφώνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σημείωσε. Περίμενα αυτή την ένταση, η οποία θα συνεχιστεί για λίγο καιρό, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε το βηματισμό μας. Θα καταλάβουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλοι τη θέση την οποία κατέχουν και εν προκειμένου και κυρίως ο πρώην Περιφερειάρχης, ο οποίος πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι ούτε Πρωθυπουργός της Πελοποννήσου, ούτε έχει πλέον τα ενία. Έχει τη συγκεκριμένη θέση που τον έταξε ο λαός της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πρέπει να ασκήσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τη θέση την οποία έχει. Το αποτέλεσμα της εικόνας που έβγαλε το Περιφερειακό Συμβούλιο βρίσκει αναφορά και στην απλή αναλογική. Κοιτάξτε, πληρώνουμε και την απλή αναλογική. Είμαστε μια περιφερειακή αρχή η οποία δεν έχει την πλειοψηφία. Είμαστε το 1 τρίτο των 51 συμβούλων. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να φτάνουμε σε συγκλήσεις. Πάντως ο κόσμος θα καταλάβει ότι με την απλή αναλογική δεν έχουμε κυβερνησιμότητα, έχουμε προβλήματα, θα έχουμε πολύ περισσότερα λόγια και περισσότερες εντάσεις από ό,τι στο παρελθόν. Είμαι βέβαιος όμως ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, και κρατήστε το αυτό, θα έχουμε βρει τον αναγκαίο βηματισμό. Θα σου πω, ναι, νομίζω ότι ο πρώην Περιφερειάρχης επιδιώκει να έχει μια πολιτική παρουσία. Δεν κατανοεί ότι έχασε την Αλεξάνδρεια και μάλιστα σε μια ηλικία που μάλλον δεν μπορεί να επιστρέψει. Νομίζει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα είναι ένας προνομιακός για αυτόν χώρος ώστε να επιβάλλει την πολιτική του παρουσία και την πολιτική άποψη. Έχει την ψευδαίσθηση ότι υπερέχει σε κάποια επίπεδα. Θα δείτε, θα διαπιστώσετε από τις ενδριάσεις ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και εγώ στηρίζομαι στους 17 συνεργάτες μου, όλοι οι επιστήμονες υψηλού επίπεδου με προσφορά στις τοπικές κοινωνίες. Θα δείτε πολύ σύντομα ένα έργο το οποίο θα είναι εξόχω σημαντικό. Ό,τι τώρα έχει να κάνει με τα όσα εξελίχθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με το θέμα των αναγκαστικών απελευθεριώσεων, ο κ. Νίκας ανέφερε. Πολιτικές εκτιμήσεις κάνω ότι το θέμα αυτό θα κλείσει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Άλλωστε, εμείς πάμε για ψήφιση την εισήγηση του κ. Τατούλη. Εντάξει, πρώτα αγωνίστηκε. Μοιάζει και λίγο κυβίστηση. Μα την ψήφισε την εισήγηση, την ψήφισε. Δεν πέρασε το θέμα επειδή έγιναν προσφυγές στην επιτροπή του άρθρου 68. Με αποτέλεσμα τυπικά να πάσχει η διαδικασία εξαιτίας λανθασμένων προσκλήσεων από πλευράς της Περιφερειακού Συμβουλίου. Όχι για την εισήγηση που ψήφισε. Την εισήγηση που συνέταξε και ψήφισε πριν από 3-4 μήνες, αυτή την εισήγηση δεν την ψήφισε χθες. Η σκοπιμότητα είναι προφανής και είναι πολιτική, αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα το θέμα θα τακτοποιηθεί. Θα το ξανασυζητήσουμε την επόμενη Τετάρτη. Θα το ξανασυζητάμε κάθε μέρα. Κάθε 2 μέρες, κάθε 3 μέρες, μέχρι να κλείσει ο ζήτημα. Κοιτάξτε, να είσαστε βέβαιος ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει να στερνόμαστε. Νομίζω ότι δεν θα διστάσει η κυβέρνηση να προχωρήσει και σε νέα νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Άρα, σκουπίδια του χρόνου το καλοκαίρι στους δρόμους της Πελοποννήσου θα υπάρχουν? Όχι. Αυτό δεν θα υπάρχουν. Για την τάση που διαμορφώνεται από την πλευρά του Περιφερειακού Συμβούλου Πέτρου Τατούλη με τις αναφορές του για την Καλαμάτα και τη Νέα Δημοκρατία, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σημείωσε. Κοιτάξτε, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης έχει ένα πρόβλημα με όλη την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Είτε πρόκειται για τον Κώστα τον Καραμαλή, είτε πρόκειται για τον Αντώνη τον Σαμαρά, είτε πρόκειται τώρα για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Αν θα με ρωτούσατε, η εκτίμησή μου. Μην ξεχνάμε, είναι... ήθελε να γίνει και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ότι θεωρεί ότι αυτή η θέση του ανήκει και ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να εκφράσει τον κόσμο και τη συγκεκριμένη ιδεολογία. Έτσι το εκτιμώ εγώ. Μακάρι να μην είναι έτσι. Θα σας πω, όσον αφορά δε στην Καλαμάτα, το πρόβλημα την Καλαμάτα δεν το έχει τώρα, το είχε σχεδόν πάντα. Υποχρεωθήκαμε, να μην το ξεχνάτε, να πάμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να δανειοδοτηθούμε για να προχωρήσουμε μερικά έργα στην πόλη. Βέβαια τα έργα τα καταχωνιασμένα της Καλαμάτας, με το που πήγα, τα έχω υπογράψει όλα, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο της Καλαμάτας, αλλά και άλλων περιοχών, όλα. Ναι. Αυτές πάρα πολύ σύντομα θα ενταχθεί και η πλατεία της Υπεπαντής με 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να κλείσει όλη η ανάπλαση στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, ο κ. Νίκας στην συνέχεια, ερωτώμενος, περιέγραψε την κατάσταση
που βρήκε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τι βρήκατε στα σιρτάρια? Βρήκατε τα εκατομμύρια ευρώ που σημειώνει ο κύριος Στατούλης που δεν προχωράτε? Βρήκα μία δυστυχία. Βρήκα μία ακαταστασία. Να περάσει ο κόσμος να δει τα πεζοδρόμια έξω από την περιφέρεια. Δεν βρήκα ούτε ένα μολύβι και δεν βρήκα κανέναν να με υποδεχθεί και να μου εξηγήσει. Δεν είναι δημοκρατική συμπεριφορά από την επομένη των εκλογών να με καθυβρίζει και βεβαίως να κάνει ό,τι μπορεί, έκανε ό,τι μπορούσε και συνεχίζει να κάνει και ό,τι μπορεί και είναι πάρα πολλά αυτά προκειμένου να δυσκολέψει το έργο μου. Δεν ξέρει ότι εγώ ή μάλλον δεν το ξέρει καλά, ότι είμαι παλιός αυτοδιοικητικός, έχω χειριστεί πολλά θέματα. Ενώ έμφαση πλέον δίνεται στα μεγάλα έργα και κυρίαρχα στα οδικά, σε ό,τι έχει να κάνει με το να τρέξουν άμεσα πόροι που εκκρεμούν. Και βεβαίως, επειδή ζήτησα να μου περιγραφεί η κατάσταση και ζήτησα ευθύνες, υπάρχει επίσημο κείμενο της Διαχειριστικής Αρχής που λέει ποιες είναι οι ευθύνες και καταλογίζει πολιτικές ευθύνες, γιατί ενέτασαν έργα χωρίς προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στα βράχια, και βεβαίως και του τεχνικού συμβούλου που τον έχει προσλάβει ο απερχόμενος περιφερειάρχης, ο οποίος έχει κάνει μια συγκλονιστική έκθεση για την κατάσταση του ΕΣΠΑ. 300 εκατομμύρια στον αέρα. Καλό από εδώ, τους δημάρχους οι οποίοι με ακούν, τους ωφελουμένους οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν, να υποβάλουν ολοκληρωμένες μελέτες για οδικά έργα, για αναπλάσεις, για έργα αντιπλημμύρισης, γιατί ό,τι περιλαμβάνονται στους άξονες του ΕΣΠΑ, ώστε να τα εντάξουμε, είναι πάρα πολλά τα χρήματα.